Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που αφορά την τσέπη μα. Λέει το Bloomberg χαρακτηριστικά ότι στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν κάποιοι διάδρομοι με προϊόντα τα οποία δυσκολεύεται να επισκεφτεί ο καταναλωτή. Και ποιοι είναι αυτοί, Είναι το κομμάτι που πουλάνε καφέ, που πουλάει καφέ, ζάχαρη, κακάο και διάφορα αγαπημένα σνακ, όπω σοκολάτε ή χυμού πορτοκαλιού. Και αυτό, διότι οι τιμές αυτών των προϊόντων, των, των soft, των μαλακών όπως τα λέμε εμπορεύματα, έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Ο δείκτης των μαλακών εμπορευμάτων παρουσιάζει από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα αύξηση 24%. Τη στιγμή που ο δείκτης των αγροτικών αγαθών, όπως είναι δημητριακά, σιτάρι, έχει υποχωρήσει 30%. Η τιμή του καφέ ποικιλία Ρομπούστα παρουσιάζει από τι αρχέ του χρόνου μέχρι σήμερα άνοδο 50% και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 15 ετών. Αυτό πέρα από την πολύ μεγάλη ζήτηση και την ήδη περιορισμένη προσφορά που υπάρχει. Η προσφορά του καφέ ποικιλία ρομπούστα είναι ελληματική για τρίτο διαδοχικό έτος. Όμως σε όλη αυτή την κατάσταση έρχεται να προσθεθεί τώρα και το καιρικό φαινόμενο έλνίνιο το οποίο προκαλεί ξηρασία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πλήττει τις κορυφές παραγωγού, παραγωγούς καφέ ποικιλία ρομπούστα όπως είναι το Βιετνάμ, η Ινδονησία, η Βραζιλία. Βέβαια αυτό αναφέρεται περισσότερο, έχει να κάνει περισσότερο με την περιοχή της Ασίας το, το φαινόμενο του Ελληνίνιο. Η παραγωγή λοιπόν του Βιετνάμ αναμένεται να υποχωρήσει φέτος 5% είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός καφέ... ποικιλία ρομπούστα στον κόσμο. Ο δεύτερος στη σειρά είναι η Ινδονησία... όπου η, σοδιά της, η φετινή εισοδιά της αναμένεται να είναι μειωμένη 20%. Αυτό αφορά... Όλη αυτή η ακρίβεια πέρα από τον καφέ αφορά, α μάλιστα να πω και το εξή: που είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι τα σούπερ μάρκετ στη Βρετανία βάζουν τα βάζα, τοποθετούν τα βάζα του στιγμιαίου καφέ σε θήκες ασφαλεία για να περιορίσουν τα φαινόμενα κλοπή. Διότι πολλοί καταναλωτέ πάνε και, κρέας, ναι, και κλέβουν. Γάλα, Αυτό είναι τρελό. Και για να το, να το προσγειώσω λίγο και στα ελληνικά ράφια των σούπερ μάρκετ, για μια συγκεκριμένη πολύ γνωστή μάρκα, τελος πάντων, που αναζητώ καφέ, ε, στη ε, καφέ κανάτας, ε, καφετιέρας, ντε καφέι η τιμή έχει εκτοξευτεί στα 8 ευρώ ε, το μισό κιλό, δεν είναι το, η συσκευασία που αγοράζουμε, προφανώς ναι. Από 3,80 ή 4 δηλαδή, αυτή η αύξηση του 50% που λες, πραγματικά αποτυπώνεται και στα ράφια της χώρας μας, Έφη. Και τώρα Μαρία, αυτό που λες πρέπει να είναι... Ε, νομίζω δεν είναι ο στιγμιαίος καφές. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι, είναι στιγμιαίος... ο καφές ποικιλία Φίλτρο. αράμπικα που ήδη είναι πιο ναι. ακριβή από το η ποικιλία ρομπούστα. Να, να σημειώσω ότι η ποικιλία ρομπούστα είναι η στιγμιαίοι καφέδες και ο καφές ο ιταλικός, ο εσπρέσο. Είναι κατώτερης ποιότητας από την ποικιλία αράμπικα. Αλήθεια, ε? Το ίδιο συμ... Ναι, είναι, είναι κατώτερης ποιότητας είναι, είναι πιο πικρός, είναι πιο βαρύς ε, και νομίζω ότι δεν κάνει τόση πολύ κρέμα όσο κάνει ο καφές ποικιλία αράβικα. Έφη ε, διαπιστώ ε... μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα <laughs> και νομίζω να το αυξήσει αυτό το πράγμα. Ό,τι μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή χρήσιμο είναι, έτσι. Δημοσιογραφία οδηγεί παντού. Επειδή γράφουμε συνέχεια για τα εμπορεύματα, yeah. Ανέστη, πρέπει να ξέρουμε και ποιε είναι οι διαφορές yeah. μεταξύ yeah. τους. Εντάξει, Εφη, κι αν ε... μα αρέσει ο καφές δεν είναι και κανένα μάρτυμα που πρέπει να απολογηθούμε, δηλαδή εγώ μαζί σου είμαι να το ξέρεις. Ε, 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 φυσικά μας αρέσει ο καφές, εμάς τους δημοσιογράφους. Ε, λοιπόν, να, να πάμε και, στην, ε, και στο κακάο και η κόκκι κακάο, η τιμή του παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στην περιοχή, την κατεξοχήν παραγωγική περιοχή τη Δυτικής Αφρική. Η σοδιά η φετινή θα είναι μειωμένη 8%. Οι τιμέ αυτή τη στιγμή είναι στο υψηλότερο επίπεδο σε διάρκεια 7 ετών. Στην ακτή ελεφαντοστού, ειδικά, είναι απογοητευτική η φετινή εισοδιά. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη και με του χυμού πορτοκαλιού τα προθεσμιακά συμβόλαια χυμού πορτοκαλιού στην Αμερική, στο χρηματιστήριο του Σικάγο, είναι αυτή τη στιγμή σε υψηλό 56 ετών. Και αυτό διότι υπάρχουν ασθένειες τα δέντρα, όπως επίσης και οι τυφώνες έχουν προξενήσει πολύ μεγάλη καταστροφή στη σοδιά της Αμερικής, ειδικά στην πολιτεία της Φλόριντα. Και μάλιστα η Ιαπωνία αναστέλει τις πωλήσει του, τον, τον, του, του χυμού πορτοκαλιού τροπικάνα, διότι υπάρχει τεράστια έλλειψη στην αγορά. Μια, ένα ποτήρι κρύα σοκολάτας θα κοστίζει ως ένα ποτήρι ουίσκι τώρα. Δηλαδή πάμε σε υπερβολές που δεν έχουν ξανασημειωθεί. Δεν έχουν και προηγούμενο αυτές οι τιμές, Εφη, έτσι δεν έχει αναφέρει. Ε, αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν να εκτινάσονται στα ύψη αλλά για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διότι και στο παρελθόν είχαμε διάφορα άσχημα καιρικά φαινόμενα που είχαν χτυπήσει τη παραγωγή όμως αυτό ήταν για ένα πολύ μικρό διάστημα όχι διαρκείας όπως συμβαίνει τώρα. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά όπως λένε τα διάφορα ε, διεθνή πρακτορία ότι οι καταναλωτές ενδεχομένως να αρχίσουν να κάνουν περικοπές σε άλλα είδη και να μην σταματήσουν τα αγαπημένα τους είδη όπως είναι η σοκολάτα, ο καφές, η χυμή. <Κι> ε, δηλαδή να αρχίσουν να περικόπτουν άλλ, 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 άλλες αγορές και αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό όμως.